Μουσική, τσίκνα και χορή πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας από νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Είναι μια μέρα γιορτής. Συνεχίζουμε αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, με επιτυχία. Η πόλη μας αποδεικνύει ότι όντως είναι η πόλη του καρναβαλιού και έχουμε μια συνέχεια με πολλές εκπλήξεις και με πολύ κέφι. Από το πρωί η πόλη γιορτάζει και είναι μια ιδιαίτερη γιορτή που ακουμπάει όλη την Ελλάδα. Άκουγα στα ραδιόφωνα της Εκτός Πατρών ότι η Πάτρα γιορτάζει σήμερα και τσικνίζει. Ναι, γιορτάζουμε, τσικνίζουμε, καλούμε τον κόσμο και στις εκδηλώσεις τώρα που θα έχουμε στο μεσημέρι. Η μπάντα των Χάλκινων, που αποτελείται από καταξιωμένους δεξιοτέχνες μουσικούς της πόλης, περιηγήθηκε σε όλο το κέντρο μεταφέροντας την καρναβαλική ατμόσφαιρα απ' άκρη σ' άκρη. Να έχουμε που θα έχουμε, να διασκεδάσει ο λαός μας γιατί το έχει ανάγκη και θα μου επιτρέψετε μέρα που είναι να πούμε για άλλη μια φορά το αυτονόητο. Είμαστε μαζί στο σπουδαίο αγώνα που κάνουν οι καλλιτέχνες. Το βράδυ στην Άνω Πόλη, 7 η ώρα στα Ταμπάχανα, ξεκινάει ο γάμος της Βασίλισσας ή του γάμου τα Ίσια. 12 πολιτιστικοί σύλλογοι παντρεύουν μια νύφη Ταρδάνα με μικροσκοπικούς γαμπρούς και καταλήγουμε σε ένα γαμήλιο γλέτη πλατεία Γεωργίου 9 η ώρα το βράδυ με τους Κιντίκη. Η Πάτρα τήρησε φέτος τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης χωρίς περιορισμούς, με τον κόσμο να απολαμβάνει τα ψητά εδέσματα και να χορεύει υπό τους ήχους των Χάλκινων.